Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Ισίδωρος είναι πολύ κακόκεφος μετά από μια συνομιλία που είχε με την Αντιγόνη. Η Αμαλία παραξενεύεται που τον βλέπει έτσι και προσπαθεί να μάθει το γιατί. Ο Ισίδωρος μιλάει στο τηλέφωνο με την κόρη του, την οποία δείχνει να έχει επιθυμήσει πολύ. Η Αντιγόνη του λέει ότι πνίγεται στη δουλειά και ο Ισίδωρος νοσταλγεί τις μέρες που την είχε κοντά του και μοιράζονται μαζί τις σκέψεις του. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του η Αμαλία, η γραμματέας, και το ρωτά: «Ισίδωρε, γιατί είσαι έτσι σήμερα, συμβαίνει κάτι?» Ο Ισίδωρος της αναφέρει το τηλεφώνημα που είχε με την κόρη του, την Αντιγόνη, και της εξηγεί: «Μίλαγα με την κόρη μου στο Λονδίνο, την έχω επιθυμήσει πολύ. Όποτε μιλάω μαζί της, μετά μελαγχολώ. Δεν είναι τίποτα όμως, θα μου περάσει.» Στη συνέχεια, ο Ισίδωρος ρωτάει με τη σειρά του την Αμαλία γιατί το προηγούμενο βράδυ δεν είχε κέφια. «Χαλάστηκα σε αυτή τη γιατρό την Αφροδίτη», θα πει η Αμαλία, προκαλώντας την απορία του Ισίδωρου. «Σε φλέρταρε ανοιχτά και προκάλυπτα μπροστά σε όλους», λέει εκνευρισμένη η Αμαλία. Ο Ισίδωρος χαμογελά και της λέει ότι η Αφροδίτη έκανε πλάκα, αλλά η Αμαλία επιμένει: «Εκτός κι ας σου άρεσε, Ισίδωρε, οπότε αλλάζει το πράγμα.» Η αντίδραση όμως του Ισίδωρου ξαφνιάζει θετικά την Αμαλία. «Τα γούστα μου είναι εντελώς αλλού», της λέει, κοιτάζοντάς της στα μάτια. Από την άλλη πλευρά τώρα, μετά το χωρισμό του με την Ευτυχία, ο αστυνόμος έγινε σκιά του εαυτού του. Εκτός από τη γυναίκα της ζωής του, φοβάται τώρα πως θα χάσει και τη δουλειά του. Ο Κουράκος σέρνεται και η Ιουλία τον παρατηρεί και ανησυχεί. Τα πρώτα κουτσοπολιά για το διαλυμένο γάμο του Κουράκου θα βάρουν φωτιά στη Μάνη. Η Ιουλία βρίσκεται στην ίδια άσχημη φάση με αυτόν, καθώς αναγκάστηκε να αφήσει πίσω της το μεγάλο της έρωτα, το Στάθη Καπερνάρο. Οι δυο τους θα έρθουν πάρα πολύ κοντά. Η Ιουλία θα τον πλησιάσει ξανά και θα τον προτείνει να αφήσουν την άκρη το παρελθόν και να γίνουν δύο πολύ καλοί φίλοι. Πράγματι, ο Κουράκος έχει μεγάλη ανάγκη από μια φίλη αυτή τη στιγμή στη ζωή του. Έτσι, δεν αποκλείεται να ανοίξει την πόρτα του στην Ιουλία και να ενώσουν μαζί το μεγάλο τους πόνο. Το ερώτημα όμως είναι το εξής: μήπως οι δύο πρώην δεν θα μείνουν μόνο στη φιλία? Μήπως το πάθος τους θα φουντώσει ξανά και θα ακολουθήσουν καυτές νύχτες? Η Ιουλία και ο Γιώργης Κουράκος ξεκινούν μια ιδιαίτερη παρέα, η οποία προβληματίζει αρκετά τους υπόλοιπους. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!